Αρνός online μελέτη για όλα τα παιδάκια και ολοκληρώνουμε, παιδιά, το κεφάλαιό μας με τη διερεύνηση επέκταση σχετικά με το κεφάλαιο 40, είδη τριγώνων ως προς της γωνίας. Για να δούμε λοιπόν, παιδάκια, όσα μάθαμε στο σχολικό βιβλίο μέσα από τη διερεύνηση επέκταση του τετραδίου εργασιών. Λέει, να σχεδιάσεις, λέει, το α ερώτημα, ένα τετράπλευρο. Λοιπόν, παιδιά, τι είναι το τετράπλευρο, το λέει και η λέξη. Ένα σχήμα που έχει τέσσερις πλευρές. Παράδειγμα, για να το ζωγραφίσουμε. Α, Β, Γ και Δ. Αυτό, για παράδειγμα, παιδιά, δεν είναι ένα τετράπλευρο. Είναι ένα σχήμα που έχει τέσσερις πλευρές και τέσσερις γωνίες φυσικά. Χωρίς, λέει, να μετρήσεις τις γωνίες του, αυτές τις γωνίες, έτσι, παιδιά, χωρίς, λέει, να τις μετρήσουμε, να βρούμε, λέει, έναν τρόπο για να δείξουμε ότι το άθροισμα αυτών των γωνιών είναι 360 μοίρες. Λοιπόν, παιδιά, λέει, τι λέει, χωρίς να τις μετρήσουμε, δηλαδή, παιδιά, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε μυρογνωμόνιο, με κάποιο τρόπο να αιτιολογήσουμε για ποιο λόγο αυτές τις γωνίτσες, άμα τις προσθέσουμε, θα βγάλουμε άθροισμα 360 μοίρες. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε, ο λόγος είναι απλός. Κοιτάξτε, εάν εμείς πάρουμε και χαράξουμε μία γραμμούλα, τη λεγόμενη διαγώνια, αυτή είναι εδώ, ή όποιο παιδάκι θέλει, αυτή είναι εδώ, δεν υπάρχει θέμα, έτσι, διαλέξτε, παιδιά, ας ζωγραφίσουμε. Αυτή είναι εδώ τη γραμμούλα. Αυτή η γραμμή, παιδιά, δεν χωρίζει το τρίγωνο μου. Το τρίγωνο, ο δάσκαλος το είπε. Λοιπόν, το χωρίζει σε τρίγωνα, παιδιά. Αυτή η γραμμούλα χωρίζει το τετράπλευρο σε δύο τρίγωνα. Το τρίγωνο νούμερο 1 και το τρίγωνο νούμερο 2. Έτσι δεν είναι? Για να πάμε στο κάθε ένα τριγωνάκι ξεχωριστά. Εάν πάμε, παιδιά, στο τρίγωνο νούμερο 1 και προσθέσουμε τις τρεις γωνίες του, αυτή τη γωνίτσα, αυτή τη γωνίτσα και αυτή τη γωνίτσα, σε κάθε τρίγωνο, παιδιά, εάν προσθέσουμε τις τρεις γωνίες του, τι άθροισμα θα βγάλουμε? Θα βγάλουμε άθροισμα 180 μοίρες. Ωραία. Οπότε, σε αυτό το τριγωνάκι, οι τρεις γωνίες, αν προσθεθούν, θα δώσουν άθροισμα 180 μοίρες. Για να πάμε και στο άλλο τρίγωνο, στο τρίγωνο νούμερο 2, αν προσθέσουμε πάλι, παιδιά, τις τρεις γωνίες αυτού του τριγώνου, δηλαδή αυτή τη γωνίτσα, αυτή τη γωνίτσα και αυτήν εδώ τη γωνίτσα, αν προσθέσουμε αυτές τις τρεις γωνίες σε αυτό το τρίγωνο, τι άθροισμα θα πάρουμε πάλι? Μα το μάθαμε, παιδιά, ξεκάθαρα. Σε κάθε τριγωνάκι, ό,τι τριγωνάκι και να είναι αυτό, παιδιά, αν προσθέσουμε τις τρεις γωνίες του, θα πάρουμε άθροισμα 180 μοίρες. Άρα και σε αυτό το τρίγωνο το άθροισμα των γωνιών του θα είναι 180 μοίρες. Παιδιά, 180 και 180, πόσο μας κάνει όλο μαζί? Αν κάνουμε 180 και 180, άρα 0 και 0, 0, 8 και 8, 16, γράφουμε το 6, κρατάμε το 1, 1 και 1, 2 και να το κρατούμε το 3. Δεν θα πάρουμε άθροισμα 360 μοίρες. Ή αλλιώς, παιδιά, 2 φορές το 180, έτσι, 180 επί 2, 2 επί 0, 0, 2 επί 8, όπως το λέει, παιδιά, και η προπαίδεια, έτσι, 8 φορές το 2 ή αλλιώς 2 φορές το 8, πόσο μας κάνει? 16, έτσι, παιδιά, η προπαίδεια, για να απολαύσουμε την προπαίδεια, όλη την προπαίδεια, έτσι, μπράβο, μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, και έτσι να το κάνουμε, λοιπόν, 2 επί 8 μας κάνει 16, γράφουμε το 6, κρατάμε το 1, 1 ή 2 μας κάνει από την προπαίδεια πόσο? 1 ή 2, ή 2 επί 1 μας κάνει πόσο? 2. Άρα, 1, 2, 2 και να το κρατούμε 3. 360 μοίρες. Λοιπόν, παιδιά, ένας τρόπος, λοιπόν, για να δείξουμε ότι σε αυτό το τετράπλευρο όλες οι γωνίες μαζί, αν τις προσθέσουμε, μας κάνουν 360 μοίρες, είναι, παιδιά, αυτός. Χωρίζουμε, φέρνουμε μία διαγώνιο, χωρίζουμε το τετράπλευρό μας σε δύο τριγωνάκια. Το ένα τρίγωνο, άμα προσθέσουμε τις τρεις γωνίες του, θα πάρουμε άθροισμα 180 μοίρες. Όπως επίσης και στο άλλο τριγωνάκι, αν προσθέσουμε
και αυτού του τριγώνου τις τρεις γωνίες, πάλι θα πάρει μάθησμα 180 μοίρες. Άρα, 180 μοίρες είναι το άθισμα αυτών των γωνίων. 180 μοίρες είναι και το άθισμα των άλλων τριών γωνίων. Άρα, παιδιά, όλες οι γωνίες μαζί του τετραπλεύρου, αν τις προσθέσουμε, είναι 180 και 180 ή αλλιώς 2 φορές το 180. Άρα, πράγματι, το άθισμα των γωνίων του τετραπλεύρου είναι 360 μοίρες. Έτσι, παιδιά. Τώρα, παιδάκια, κοιτάξτε, υπάρχει και άλλος τρόπος. Εντάξει, εδώ βέβαια ζητάει να βρούμε έναν τρόπο, αλλά δάσκαλος, παιδιά, θα σας πει και άλλον ένα. Ουσιαστικά να ακολουθήσουμε τη διαδικασία που μάθαμε και στο σχολικό βιβλίο, τη διαδικασία που ακολουθήσαμε για να βρούμε ότι το άθισμα των γωνίων ενός τριγώνου είναι 180 μοίρες. Ουσιαστικά. Αλλά εδώ, παιδιά, θέλει να πάρετε ψαλιδάκι, έτσι. Θέλει ψαλιδάκι. Λοιπόν, παιδιά, θα ζωγραφίσετε αυτό το σχήμα σε ένα χαρτάκι. Ωραία. Ωραία. Θα πάρετε με το ψαλιδάκι σας και θα κόψετε, παιδιά, τις γωνίες. Θα κόψετε αυτή τη γωνία, αυτή τη γωνία, αυτή τη γωνία και αυτή τη γωνία. Παιδιά, κόψτε τες. Πάρτε το ψαλιδάκι και κόψτε τες. Λοιπόν, θα κόψετε με το καλό αυτή τη γωνία. Να το, την κόψαμε. Να τη. Κόβουμε με το ψαλιδάκι μας, παιδιά, και την άλλη γωνία. Να τη, αυτήν εδώ. Την κόβουμε και αυτήν εδώ. Κόβουμε με το ψαλιδάκι μας, παιδιά, και την άλλη γωνία, που είναι η άλλη γωνία, δάσκαλε. Είναι και η άλλη γωνία, παιδιά. Αν την κάνουμε με μπλε, έτσι. Και αυτήν εδώ τη γωνίτσα. Την κόβουμε με το ψαλιδάκι μας. Κόβουμε με το ψαλιδάκι μας, παιδιά, και την άλλη γωνία. Αυτήν εδώ. Να την κάνουμε με μόβ. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά. Εάν λοιπόν τοποθετήσετε, παιδιά, αυτές τις γωνίες, τις βάλετε τη μία δίπλα στην άλλη. Για βάλτε τις, παιδιά, τη μία δίπλα στην άλλη. Δηλαδή, πάτε αυτή την κόκκινη. Στρίψτε τη λιγάκι και αν χρειάζεται, έτσι. Στρίψτε τη. Ωραία. Δίπλα στην άλλη, κολλητά. Κολλητά. Βάλτε και αυτή κολλητά. Λοιπόν, άμα τη βάλουμε κολλητά. Κολλητά, έτσι. Για βάλει και την άλλη γωνία εδώ κολλητά, έτσι. Στρίψτε τη, παιδιά, και λιγάκι. Στρίψτε τη λιγάκι, έτσι. Ωραία. Για πάρε και την άλλη εδώ τη γωνίτσα, βάλτε κολλητά, έτσι. Στρίψτε τη και λιγάκι, παιδιά, αν χρειαστεί. Θα δείτε λοιπόν, παιδιά, ότι ουσιαστικά το σχήμα που σας προκύπτει, παιδιά, ουσιαστικά είναι κάτι σαν κυκλικό, έτσι. Είναι ο κύκλος, παιδιά, που ως γνωρίζουμε, παιδιά, ότι έχει γωνία 360 μοιρών. Εντάξει, παιδιά, αυτός είναι ένας τρόπος πιο καλλιτεχνικός, όπου κόβουμε αυτές εδώ τις γωνίες του τετραπλεύρου, τις βάζουμε τη μία δίπλα στην άλλη, για να παρατηρήσουμε τελικά ότι το συνολικό άθισμά τους είναι 360 μοίρες. Εντάξει. Ωραία, ωραία. Αλλά, παιδιά, ο τρόπος ουσιαστικά που ενδείκνυται είναι να πάρουμε εδώ τη διαγωνία μας, να το χωρίσουμε σε δύο τριγωνάκια και να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το ένα τριγωνάκι έχει άθισμα γωνίων 180 μοίρες, το άλλο τριγωνάκι έχει άθισμα γωνίων 180 μοίρες, άρα και τα δύο μαζί, 180 και 180, άρα, ναι, δύο φορές το 180, άρα 360 μοίρες είναι το άθισμα των γωνίων του τετραπλεύρου. Αυτός, παιδιά, ο τρόπος είναι πιο εύκολος και πιο άμεσος, παιδάκια. Εντάξει, ωραία, για να τα σβήσουμε λίγο όλα αυτά εδώ. Τώρα, παιδιά, θέλει η άσκησή μας να επαναλάβουμε ακριβώς την ίδια σκέψη, τον ίδιο συλλογισμό, μέσα από το ίδιο ακριβώς ερώτημα, το ερώτημα Β. Μπορείς, λέει, να κάνεις ακριβώς το ίδιο με ένα πεντάγωνο. Δηλαδή, να υπολογίσουμε, παιδιά, το άθισμα των γωνιών του. Ωραία. Να πάρουμε ένα πεντάγωνο. Πεντάγωνο, παιδιά, είναι το σχήμα που έχει 5 γωνίες. Λοιπόν, για να ζωγραφίσουμε ένα. Λοιπόν, να ζωγραφίσουμε ένα, παιδιά. Λοιπόν, εδώ είναι το ε. Εδώ είναι το ζ. Εδώ είναι το ήτα. Θα το κάνουμε, παιδιά, το ζ, έτσι λίγο καλλιτεχνικό, λίγο όμορφο, έτσι, το ζ. Λοιπόν, το ήτα. Μετά εδώ κάτω να κάνουμε το γραμματάκι εδώ. Ποιο είναι το επόμενο? Το θήτα. Ωραία. Πολύ ωραία. Εδώ να κάνουμε, παιδιά, το... Ποιο να κάνουμε? Το γιώτα. Και να ενώσουμε αυτά εδώ τα σημεία με μια γραμμούλα. Αυτό, παιδιά, το σχήμα που σας έκανε ο δάσκαλος είναι ένα πεντάγωνο. Πεντάγωνο τι είναι? Όπως το λέει και η λέξη, το σχήμα που έχει 5 γωνίες. 1, 2, 3, 4
5. Και φυσικά και 5 πλευρές, έτσι. Πόσο είναι, λέει, το άθισμα των γονιών? Μα και εδώ, παιδιά, θα κάνουμε το ίδιο. Για να χαράξουμε εδώ πέρα, παιδιά, με το χαρακάκι μας, με το γνώμονα, με ό,τι θέλετε, παιδιά. Για να χαράξουμε γραμμούλες, όπως κάναμε, παιδιά, και προηγουμένως, που κάναμε μία γραμμή και χωρίσαμε, παιδιά, το τετράπλευρο σε δύο τρίγωνα. Για να φέρουμε και εδώ, για να σχεδιάσουμε γραμμούλες που να χωρίζουν, παιδιά, το πεντάγωνο μας σε τριγωνάκια. Λοιπόν, παιδιά, να το. Παράδειγμα, έτσι, παράδειγμα, εσείς μπορείτε να φέρετε άλλες γραμμές από αυτές που θα σχεδιάσουμε. Το ίδιο είναι. Αν φέρουμε μία γραμμούλα που να ενώνει το Z με το Y, έτσι, μία τέτοια γραμμούλα, ωραία, και άλλη μία γραμμούλα που να ενώνει το Z με το Θ, άλλη μία γραμμούλα, να το. Θα την κάνουμε και λίγο στα ίσια. Ωραία, άλλη μία γραμμούλα, παιδιά, να το. Ωραία. Εσείς, παιδιά, μπορείτε να φέρετε τις δικές σας γραμμές. Δηλαδή, ένα άλλο παιδάκι μπορεί να κάνει άλλες γραμμούλες. Παράδειγμα, τι γραμμούλες? Μία γραμμή που να ενώνει το Ι με το Ι. Ωραία. Και άλλη μία γραμμούλα που να ενώνει το Ι με το Ζ. Παιδιά, και αυτό είναι σωστό, έτσι. Παρατηρούμε λοιπόν ότι είτε έτσι είτε αλλιώς το πεντάγωνο μας έχει χωριστεί σε πόσα τριγωνάκια? Τρίγωνο νούμερο 1, τρίγωνο νούμερο 2, τρίγωνο νούμερο 3. Χωρίστηκε σε τρία τριγωνάκια, παιδιά. Για να πάμε στο τρίγωνο νούμερο 1. Αν πάμε, παιδιά, στο τρίγωνο νούμερο 1 και προσθέσουμε τις τρεις γωνίες του, αυτήν, αυτήν και αυτήν, το άθισμα των γωνίων, παιδιά, πόσο μάθαμε ότι είναι? 180 μοίρες, έτσι. Άρα, στο πρώτο τριγωνάκι το άθισμα είναι 180 μοίρες. Για να πάμε στο τρίγωνο νούμερο 2 και να προσθέσουμε τις τρεις γωνίες του, έτσι. Για να προσθέσουμε αυτήν, αυτήν και αυτήν. Πόσο θα είναι πάλι το άθισμα, παιδιά? Πάλι 180 μοίρες. Για να πάμε και στο τρίτο και τελευταίο τριγωνάκι. Άμα προσθέσουμε τις τρεις γωνίες του, αυτήν, αυτήν και αυτήν, πόσο θα είναι πάλι το άθισμα? Πάλι 180 μοίρες. Για να προσθέσουμε αυτά, παιδιά, να δούμε πόσο είναι το άθισμα. 0 και 0 και 0, μονάδες κάτω από μονάδες, έτσι. 0. 8 και 8, 16 και 8, 24. Γράφουμε το 4, κρατάμε το 2, έτσι. Παιδιά, προσθέσαμε τις δεκάδες και τώρα πάμε να προσθέσουμε τις εκατοντάδες. 1 και 1, 2 και 1, 3 και 2 τα κρατούμενα, 5. Οπ, 540 μοίρες, παιδιά, είναι όλο το άθισμα. Ή αν κάνουμε εναλλακτικά 180 επί 3, 3 φορές το 180 είναι 3 επί 0, 0. 3 επί 8 μας κάνει 24, το λέει, παιδιά, και η προπαίδεια. 8 επί 3 ή αλλιώς 3 επί 8 και στις δύο περιπτώσεις πόσο μου κάνει, παιδιά, 24. Γράφουμε το 4, κρατάμε το 2 και έχουμε 1 ή 3 μας κάνει 3. Το λέει, παιδιά, και η προπαίδεια, είτε πούμε 1 επί 3 είτε πούμε 3 επί 1 και στις δύο περιπτώσεις, παιδιά, παίρνουμε το ίδιο, έτσι. Άρα έχουμε 1 ή 3, 3 και άλλα 2 τα κρατούμενα, 5. Λοιπόν, παιδιά, είτε έτσι λοιπόν είτε αλλιώς και στις δύο περιπτώσεις βγαίνει 540 μοίρες, παιδιά, να είναι το άθροισμα των γωνιών και στα τρία τρίγωνα, έτσι. Δηλαδή, παιδιά, με δύο λόγια, το άθισμα όλων των γωνίων δηλαδή του πενταγώνου, το άθισμα είναι πόσες μοίρες? Είναι 540 μοίρες. Λοιπόν, είδατε λοιπόν, παιδιά, ότι ουσιαστικά με κατάλληλες γραμμούλες που σχεδιάσαμε, χωρίσαμε, παιδιά, το σχήμα σε τριγωνάκια. Γιατί? Μα γιατί, παιδιά, γνωρίζουμε ότι σε κάθε τριγωνάκι, ό,τι τρίγωνο και να είναι αυτό, είτε ορθογώνιο τρίγωνο, είτε οξυγώνιο τρίγωνο, είτε αμβλυγώνιο τρίγωνο, σε κάθε τριγωνάκι το άθισμα των γωνιών του είναι πόσες μοίρες? 180 μοίρες. Ό,τι τριγωνάκι και να είναι αυτό. Χωρίζοντας λοιπόν, παιδιά, πότε το τετράπλευρό μας, πότε το πεντάγωνο μας και πότε οποιοδήποτε σχήμα, παιδιά, σε τριγωνάκια, σχεδιάζοντας τις γραμμούλες μας, έτσι. Λοιπόν, το χωρίζουμε λοιπόν σε τριγωνάκια, έτσι λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι για το τετράπλευρο το άθισμα των γωνιών του είναι 360 μοίρες και για το πεντάγωνο το άθισμα των γωνιών του είναι πόσες μοίρες? 540 μοίρες. Ολοκληρώσαμε λοιπόν, παιδιά, την απολαυστική συζήτησή μας μέσα από τα δύο ερωτήματα της διερεύνησης επέκτασης του τετραδίου εργασιών για το κεφάλαιο 40 είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη να έχετε όλα τα παιδάκια και να είστε πάντα καλά, παιδιά.
Σας ευχαριστώ θερμά όλα τα παιδάκια για την παρακολούθηση. Περιμένουμε, παιδιά, τα μηνύματά σας στη συγκεκριμένη διεύθυνση info@papakianos.gr για να ταξιδέψουμε, να σας ταξιδέψουμε και να ταξιδέψουμε όλοι μαζί στη γνώση, παιδιά. Δάσκαλοι, μαθητές, γονείς και όλοι οι λάτρεις της γνώσης, με τρόπο όμορφο, απλό και κατανοητό. Δίπλα σας, όπου και αν βρίσκεστε. Να είστε πάντα καλά, να έχετε υγεία. Καλή συνέχεια σας εύχομαι και να χαμογελάτε.